και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρακολουθείτε την εκπομπή «Πέρα από τα στερεότυπα» με την Άκου Λαβρινή, συντονισμένη πάντα στο ράδιο Εφικτιονία. Σήμερα για ακόμα μία φορά έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον υποψήφιο βουλευτή νομού Μαγνησίας με τον πολιτικό φορέα της Ελλήνων Συνέλευσης, κύριο Σαμαρά Τριαντάφυλλο. Κύριε Σαμαρά, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα όλους σας στη φιλική συχνότητα της ράδιο Εφικτιονίας. Και όπως έχουμε πει και άλλες φορές, είμαστε εδώ για να αναδείξουμε το θέμα του ΤΑΙΠΕΔ σε όλες του τις πτυχές. Ακριβώς, κύριε Σαμαρά, ισίως έχουμε φτάσει στη 14η εκπομπή. Για όσους μας παρακολουθούν και όσους παρακολουθούν τις εκπομπές μας να μην χάνουν τη σειρά. Στην προηγούμενη εκπομπή, κύριε Σαμαρά, είχαμε μιλήσει για τα φιλέτα που έχουν παραχωρηθεί στο ΤΑΙΠΕΔ. Μιλήσαμε για στρατόπεδο στη Θεσσαλονίκη και έπειτα πήγαμε στη Χαλκιδική, στην περιοχή Σαχάρα, όπως το ονομάζουν εκεί οι ντόπιοι, που μας διαβάσατε ένα δημοσίευμα πάνω στο οποίο έχουν γίνει κάποιες καταγγελίες από κάποιες οργανώσεις εκεί. Θα συνεχίσουμε από εκεί που είχαμε σταματήσει. Ακριβώς, κύριε Ανάκο. Και για να μην χάνουμε το χρόνο μας, ξεκινάμε αμέσως και λέει το δημοσίευμα: «Επιπλέον, όπως καταγγέλει η περιβαλλοντική ομάδα Σαχάρα, που προσπαθεί να ενεργοποιήσει τους κατοίκους της περιοχής, η καταπάτηση της Σαχάρα έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό με τη συμβολή και του Δήμου». Αυτά τα είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή, ακριβώς. Απλά τα επαναλαμβάνουμε για να μπορέσει ο κόσμος να έχει μία συνέχεια στο τι ακριβώς αναφερόμαστε. Ο οποίος Δήμος φύτεψε στο παρελθόν ένα μεγάλο πιτσόμπαρο στην παραλία και στη συνέχεια με το ΤΑΙΠΕΔ που πούλησε τη μύτη της Σαχάρας, τα 44 στρέμματα, αποκλείοντας ουσιαστικά την ελεύθερη πρόσβαση σε έναν ολόκληρο οικισμό κατοίκων και παραθεριστών στο κομμάτι αυτό της παραλίας. Τέλος, συνεχίζει το δημοσίευμα, μεγάλος είναι ο κίνδυνος να χαθεί ένα πολύ μεγαλύτερο παραθαλάσσιο κομμάτι γης 410 στρεμμάτων δίπλα από την πολυθύσα έκταση, οι ντόπιοι το ονομάζουν Μεγάλη Σαχάρα, για το οποίο διαρρέουν μεγαλόπνοα αναπτυξιακά σχέδια με παρόμοια κατάληξη, αγορά δηλαδή από hedge funds και άλλους. Η ανοχή εξάλλου στην υποβάθμιση του δυστυχώς και από τους ντόπιους, ανεξέλεγκτη λειτουργία beach bars και όχι μόνο, είναι η καλύτερη συνταγή για την οριστική και ουσιαστική ακύρωση της έννοιας του δημόσιου αιγιαλού. Και συνεχίζει παρακάτω το άρθρο και γράφει: «Αγροτεμάχια των φυλακών Κασάνδρας θα γίνουν γήπεδο γκολφ στην περιοχή Σάνι της Χαλκιδικής. Εδώ και δεκαετίες ένας μεγαλοεπιχειρηματίας έχει δημιουργήσει μία μονοκρατορία ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων οικοδομώντας πρώην δημόσιες δασικές εκτάσεις γης», μιλάει για 4.000 στρέμματα, Εράστια. «οι οποίες του παραχωρήθηκαν πριν τη Χούντα από την Μονή Σταυρονική, τα παρακαλώ». Μονή Σταυρονική, τα δι' όσους δεν γνωρίζουν, είναι στο Άγιο Όρος. Στο Άγιο Όρος, φυσικά. «Στον εν λόγω επιχειρηματία παραχωρήθηκαν τότε και 750 στρέμματα γης δίπλα στις φυλακές Κασάνδρας, όπου περιλαμβάνουν και αρχαιολογικό χώρο». Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Όλα αυτά τα οποία συντελούνται είναι χωρίς επαναφορά, άλλωστε δεν έχουμε δικαίωμα εμείς να ξαναπάρουμε πίσω όλα αυτά τα περιουσιακά στοιχεία,
Είναι ξεκάθαρο αυτό. Το γράφουνε. Μας το, θα μας τα το πάρουμε λένε. Πίσω μόνο εάν ενωθούμε και εμείς οι ίδιοι διεκδικήσουμε, όπως είπαμε και άλλη φορά, τα δικά μας και τα δίκαιά μας. Θα προχωρήσουμε τώρα σε μία δήλωση που έκανε η κυρία Ιγκλέζη, η οποία ήταν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ της Χαλκιδικής. Τη δήλωση την έκανε στις 21 Ιουλίου του 2014, όπως ακριβώς αναφέρει και το δημοσίευμα του οποίου σας έχω στείλει, η οποία λέει το εξής. Ήταν μέσα στην Επιτροπή που είχε επισκεφθεί την περιοχή της Χαλκιδικής, τα οποία έχουν διαδραματιστεί όλα αυτά τα οποία αναφέραμε στο προηγούμενο δημοσίευμα. Κυρία Ιγκλέζη, ολόκληρη η Χαλκιδική πωλείται σε τιμές προσφοράς. Στην Χαλκιδική έχει μπει μια ταμπέλα που γράφει «πωλείται». Στην ουσία ξεπουλούνται στα ιδιωτικά συμφέροντα παραλίες από την Καλλικράτεια, την Κασάνδρα, το Παλιούρι, όλη η Σιθωνία μέχρι και την Ιερισσό. Το μόνο που έχει μείνει έξω από τη λίστα του ΤΑΙΠΕΔ είναι η έκταση που έχει πουληθεί χρόνια πριν στην Ελληνικός Χρυσός για να καταστραφεί από τις εξορίξεις. Κατέληξε η βουλευτής Χαλκιδικής καλώντας τους πολίτες να σταματήσουν το πολλαπλό έγκλημα που συντελείται σε μια από τις ομορφότερες περιοχές στην Ελλάδα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι. Καλώντας τους πολίτες, πώς, από τη στιγμή που το έχουν ψηφίσει, πόσοι πολίτες, να κάνουν τι. Υποτίθεται ότι οι πολίτες θα πρέπει να αντιδράσουν με κάθε τρόπο, αλλά και η αντίδρασή τους θα μπορούσε να είναι και τιμωρητική όσον αφορά την ψήφο τους, ούτως ώστε στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση να ψηφίσουν τον ΣΥΡΙΖΑ, ούτως ώστε όταν να ο ΣΥΡΙΖΑ θα ερχόταν ως κυβέρνηση, θα άλλαζε τα πράγματα όπως ήδη διατυμπάνιζε μέχρι ακριβώς εκείνη τη στιγμή. Μία μέρα πριν τις εκλογές. Πράγματι, όλα αυτά τα οποία είπε η κυρία Ιγκλέζη, ο λαός τα έκανε πράξη. Ψήφισε το ΣΥΡΙΖΑ με την διαβεβαίωση που είχε από τους επικεφαλείς του κόμματος και από ό,τι λέγανε προεκλογικά, ότι όλα αυτά θα αλλάξουν και μάλιστα είχαν πει σε επίσημες δηλώσεις ότι το ΤΑΙΠΕΔ σε μία νύχτα θα το εξαφανίσουν. Κάτι το οποίο όμως δεν έγινε ποτέ. Έτσι δεν είναι, η εξέλιξη των πραγμάτων ακριβώς αυτό μας έδειξε. Για άλλη μία φορά μόνο, λοιπόν, βλέπουμε ότι ο ένας συμφωνεί και ο άλλος ψηφίζει. Και ότι όλοι μαζί είναι, μας το αποδεικνύουν περίτρανα κάθε φορά. Ακριβώς. Είναι έτσι όπως τα λέτε, κύριε Ανάκου, είναι όλοι μαζί, οι όποιες φιλονικίες και όποιοι διαξυφισμοί δημιουργούνται μεταξύ τους, είτε μέσα στη Βουλή είτε έξω από τη Βουλή, είναι καθαρά για το Θεαθήνε. Για τα μάτια του κόσμου είναι, κύριε Σαμαρά. Καθαρά να μας αποπροσανατολίζουν και αλήθεια, να μην μπορούμε να αντιληφθούμε το τι ακριβώς συμβαίνει. Ήρθαν λοιπόν οι κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ το 2015, πέρα από το γεγονός ότι υπέγραψαν το τρίτο μνημόνιο, το οποίο ήταν μια ταφόπλακα στην κυριολεξία για όλους εμάς. Ενώ ο κύριος Τσίπρας έλεγε πάντα ότι θα τα σκίσει τα μνημόνια. Πριν τις εκλογές. Κυρία Νάκου, δεν το έλεγε μόνο ο κύριος Τσίπρας, το έλεγε και ο κύριος Σαμαράς το 2012 στο Ζάπιο, ο οποίος έχει κάνει την χαρακτηριστική δήλωση ότι θα σχίσω το μνημόνιο σελίδα-σελίδα. Μάλιστα. Ο κύριος Τσίπρας χρησιμοποίησε άλλη έκφραση. Δεν θα το σχίσει σελίδα-σελίδα, θα το διαγράψει άπαξ διαπαντός μέσα σε μία νύχτα. Τελικά ούτε ο ένας ούτε ο άλλος έκανε πράξη την υπόσχεσή του
γιατί ως συνήθως και το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, όλες αυτές οι υποσχέσεις που δίνουν προκειμένου να εκλεγούν είναι καθαρά φρούδες υποσχέσεις, δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα και ποτέ δεν υλοποιούνται. Μα δεν έχουν καταθέσει ποτέ το πρόγραμμά τους, κύριε Σαμαρά, από όσο γνωρίζω. Δεν έχουν δεσμευτεί με κάποιο τρόπο, πέρα από τα λόγια. Προφανώς και είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο θα πρέπει κάποια στιγμή η δικαιοσύνη να βγει μπροστά και να το αντιμετωπίσει, με την έννοια ότι δεν μπορεί να δίνεις υποσχέσεις στο λαό και μετά να μην τις τηρείς. Αυτό σημαίνει ότι τον εξαπατάς. Και όταν εξαπατάς τον λαό, όταν εξαπατάς εμένα, ο οποίος σου δίνω την δυνατότητα να ανέλθεις στην εξουσία ως διαχειριστής, σου την δίνω για να διαχειριστείς τα του οίκου μου, τα δικά μου, και εσύ με εξαπατάς. Εγώ δεν μπορώ να σε αντιπαλέψω διαφορετικά παρά μόνο με τη δικαιοσύνη. Όταν διαπιστώνουμε ότι και η δικαιοσύνη είναι δική τους και δεν εκτελεί αυτό για το οποίο είναι απεσταλμένη και η δικαιοσύνη από εμάς τους ίδιους, διότι είπαμε είναι η δικαστική εξουσία, από εκεί και πέρα τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ δύσκολα για όλους εμάς. Γι' αυτό επαναλαμβάνουμε συνεχώς, μόνο με την ένωσή μας θα μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε σε όλη αυτή τη λέλαπα η οποία στην κυριολεξία μας έχει διαλύσει, μας έχει καταστρέψει. Και να σας πω και κάτι άλλο, κύριε Ανάκου. Εμείς οι ίδιοι πρέπει να ενωθούμε. Το οφείλουμε στην ιστορία μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικά. Δεν μπορούμε να προδώσουμε το όνομα το οποίο φέρουμε. Σε καμία των περιπτώσεων. Στο όνομα του μεγάλου ψεύδους, το οποίο βιώνουμε χρόνια τώρα ολόκληρα, εμείς έχουμε καταστεί κομπάρση. Στην κυριολεξία έχουμε καταστεί κομπάρση, διότι ενώ θα έπρεπε σε αυτή την ιστορία που είμαστε τώρα εμείς, η οποία είναι η δικιά μας ιστορία, να είμαστε πρωταγωνιστές, εμείς έχουμε αποδειχθεί το ρόλο του κομπάρσου. Είναι τραγικό στην κυριολεξία. Είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία μας ενοχλούν και πάρα πολλά τα οποία θα πρέπει να πράξουμε όλοι μας για να μπορέσουμε να βγούμε στην επιφάνεια. Θα πρέπει να διδαχθούμε από τους προγόνους μας, γιατί μέχρι στιγμής είμαστε ανάξιοι των προγόνων μας και το αποδεικνύουμε μέρα με την ημέρα. Και θα σας πω κάτι χαρακτηριστικό. Όταν ρωτήθηκε ο Κολοκοτρώνης πώς ξεκίνησε η Επανάσταση, ανέφερε το εξής. Καμιά δεκαριά, λέει, ήμασταν αυτοί που ξεκινήσαμε. Εγώ, τα αδέλφια μου, κάτι ανήψια και μαζί με το άλογό μου γίναμε 10. Εμείς είμαστε παραπάνω από 10. Όπως και να το κάνουμε, είμαστε παραπάνω από 10. Αυτό που πρέπει να πράξουμε είναι να ενώσουμε τις ψυχές μας, να ενώσουμε τις καρδιές μας, να γίνουμε όλοι μια γροθιά, να ενεργοποιήσουμε την νόησή μας και επιτέλους να αποδείξουμε σε όλους, μα πρώτα απ' όλα στον εαυτό μας, ότι είμαστε αντάξιοι να φέρουμε το όνομα Έλλην. Έτσι είναι, κύριε Σαμαρά. Και δυστυχώς υπάρχουν, βλέπουμε, κύριε Ανάκου, εμπόδια, πάρα πολλά εμπόδια τα οποία είναι κατασκευασμένα από τους εξουσιαστές, από τους κυβερνώντες, και μιλάω για νοητικά εμπόδια, αλλά πάρα πολλά από αυτά τα εμπόδια τα έχουμε δημιουργήσει και εμείς οι ίδιοι με το φόβο μας και με την άγνοιά μας. Το γεγονός ότι δεν μπορούμε να ενεργοποιήσουμε την νόησή μας αυτομάτως μας στερεί την ελεύθερη βούληση.
ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα το οποίο μας ταλανίζει. Γιατί όταν δεν διαθέτουμε ελεύθερη βούληση, δεν γνωρίζουμε πότε και πώς πρέπει να κάνουμε κάποια πράγματα. Πώς θα κινηθούμε. Δεν είμαστε σε θέση να πάρουμε αποφάσεις, οι οποίες αποφάσεις δεν θα είναι προς ατομικό συμφέρον και προς όφελος προσωπικό. Θα είναι συλλογικό. Αποφάσεις για το συμφέρον και το όφελος όλης της κοινωνίας, όλων των Ελλήνων ανθρώπων. Οι επιλογές μας σήμερα, κυρία Ανάκου, είναι συνειδητές? Προφανώς και δεν είναι συνειδητές. Οι επιλογές μας είναι ανεξάρτητες? Σε καμία των περιπτώσεων δεν είναι ανεξάρτητες. Όλοι είμαστε εξαρτημένοι από κάποιους ή από κάτι το οποίο μας δένει χέρια, πόδια και νόηση και δεν μπορούμε να κάνουμε το πρώτο βήμα, το οποίο είναι και το καθοριστικό για την απελευθέρωσή μας. Η μη ύπαρξη βούλησης μας καθιστά προβλέψιμους εκ των πραγμάτων. Και όταν είσαι προβλέψιμος, σε κάθε περίπτωση είσαι μετά πάρα πολύ εύκολα ελεγχόμενος. Γνωρίζουν εκ των προτέρων τις αντιδράσεις μας. Γι' αυτό και έχουμε γίνει τα πιόνια τους. Έτσι είναι ακριβώς, και το θέμα δεν είναι ότι έχουμε γίνει τα πιόνια τους, είναι ότι το έχουμε αποδεχθεί. Ακριβώς και δεν αυτό. Κάνουμε απολύτως τίποτα. Περιμένουμε ο ένας από τον άλλον να κάνει κάποια κίνηση. Οι ίδιοι καθόμαστε παθητικά, πράγμα που σημαίνει ότι αυτομάτως παράγουμε άδικο, και περιμένουμε από κάποιον άλλον ή κάποιους άλλους να έλθει να μας σώσει. Δεν λύνονται όμως έτσι τα προβλήματα. Ούτε αποκτάς την ελευθερία σου εάν εσύ ο ίδιος δεν ενεργοποιηθείς. Προφανώς. Οι πρόγονοι μας λέγανε «Συν Αθηνά και χειρακίνη», και εννοούσαν ακριβώς ότι θα σε βοηθήσει η θεά, αλλά κάνε και εσύ κάτι. Ακριβώς. Εμείς δεν πράττουμε απολύτως τίποτα. Και αυτός είναι ο λόγος όπου βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση που βρισκόμαστε και έρχονται πολύ χειρότερα πράγματα, και ανταυτού εξακολουθούμε ακόμη και σήμερα, μετά από όλα αυτά τα οποία έχουμε περάσει, και ενώ βλέπουμε το τι έρχεται, βλέπουμε το τι μας περιμένει, εξακολουθούμε να μην αντιδράμε. Και πού θα οδηγήσει όλο αυτό, κύριε Σαμαρά? Πράγματι είναι τραγική όλη η κατάσταση. Έρχονται και άλλες δύσκολες μέρες. Θα οδηγήσει σε καταστάσεις οι οποίες θα είναι μη αναστρέψιμες, και ήδη βρισκόμαστε σε σημείο το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο να αναστραφεί. Όλα όμως και τα πάντα εξαρτώνται από τη δική μας την βούληση. Αρκεί όμως αυτή η βούληση να αποκτήσει ελευθερία, να είναι ελεύθερη βούληση. Γι' αυτό επαναλαμβάνουμε πάρα πολλές φορές ότι η ένωσή μας πρέπει να στηρίζεται στην ελεύθερη βούληση, στην ψυχή, στην ενεργοποίηση της νόησης, στις καρδιές μας, ούτως ώστε όλοι μαζί να γίνουμε μία γροθιά. Γιατί αυτούς που έχουμε απέναντί μας είναι όλοι τους μία γροθιά. Θα πρέπει να σταματήσει ο λαός να τους βλέπει σαν δεξιούς, αριστερούς, κέντρο δεξιούς, κέντρο αριστερούς και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Το χειρότερο σαν πράγμα και μπλε που έχουν κάνει, κύριε Σαμαρά, όλα αυτά τα χρόνια είναι το διαχωρισμό. Αυτό που τώρα λέτε. Το διαχωρισμό ακριβώς, των Ελλήνων. Ακριβώς, κύριε Ανάκου, γιατί στην ουσία όλοι ακριβώς επιζητούμε το ίδιο πράγμα. Όλοι μας θέλουμε παιδεία, όλοι μας θέλουμε μία εργασία η οποία θα ανταποκρίνεται στον ψυχισμό μας, όλοι θέλουμε να έχουμε ικανοποιητικές αμοιβές οι οποίες δεν θα μας ταλανίζουν κάθε ημέρα το πώς θα την βιώσουμε, αλλά όλοι μας
θέλουμε και χρόνο. Χρόνο για τον εαυτό μας, χρόνο για τα παιδιά μας, χρόνο για την οικογένειά μας. Ένα χρόνο τον οποίο συστηματικά εδώ και εκατοντάδες χρόνια μας τον κλέβουν. Ένα χρόνο που τον παίρνουν από μας για να ζουν αυτοί όπως θεωρούν καλύτερα για τον εαυτό τους. Ένα χρόνο ο οποίος είναι τεράστιο πρόβλημα για όλους εμάς. Έτσι ακριβώς, κύριε Σαμαρά. Πράγματι βιώνουμε δύσκολες μέρες. Πρέπει όλοι να αντιδράσουμε με κάποιο τρόπο και όπως είπατε και εσείς, με ελεύθερη βούληση. Είναι ένα σκαλοπάτι στο οποίο πρέπει όλοι να ανέβουμε έχοντας την ελεύθερη βούληση για να μπορέσουμε να κάνουμε λίγο τις καταστάσεις έστω καλύτερα για αρχή και έπειτα να ζητήσουμε πίσω όλα αυτά που μας έχουν πάρει όλα αυτά τα χρόνια. Κύριε Σαμαρά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ήθελα να κλείσω, κυρία Νάγκο, λέγοντας ότι δεν υπάρχει άλλη λύση και θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ότι το μόνο πράγμα το οποίο δεν μπορείς να αγοράσεις είναι ο χρόνος. Όσα χρήματα και να έχεις, χρόνο δεν μπορείς να αγοράσεις. Είναι αυτό ακριβώς το οποίο μας κλέβουν κάθε ημέρα και είναι αυτό το οποίο μας έχει φέρει σε αυτή την πάρα πολύ δύσκολη θέση που βρισκόμαστε. Στο χέρι μας είναι να τα αλλάξουμε όλα. Το θέμα είναι να το θέλουμε. Το θέλουμε πραγματικά. Και αν είναι το θέλουμε, μεγάλο ερώτημα. Και αν το θέλουμε να το δείξουμε. Προφανώς θα πρέπει να το δείξουμε, κυρία Νάκ. Γιατί, κύριε Σαμαρά, συγγνώμη, αλλά στα λόγια όλοι είμαστε καλοί. Στην πράξη είναι εκεί που χωλαίνει όλη η κατάσταση. Κυρία Νάκου, πάρα πολλοί προγονείς μας δώσανε τη ζωή τους, την ψυχή τους για να είμαστε εμείς εδώ αυτή τη στιγμή. Εμείς τι είμαστε διατεθειμένοι να δώσουμε από όλα αυτά? Ακριβώς. Πρέπει όλοι να αναρωτηθούμε λοιπόν τι είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε για να αλλάξουμε τη ζωή μας, τη ζωή των παιδιών μας και γενικότερα. Ευχαριστούμε λοιπόν, κύριε Σαμαρά, που ήσασταν για ακόμη μια φορά μαζί μας. Εννοείται συνεχίζει αυτός ο κύκλος εκπομπών, όπως έχουμε προαναφέρει από την πρώτη μέρα της εκπομπής με θέμα το ΤΑΙΠΕΔ. Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Νάκου, να είστε καλά. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που παρακολουθήσατε για ακόμα μια φορά την εκπομπή πέρα από τα στερεότυπα. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας. Γεια σας. Το ιερό ελάνιο κείμενο της ολικής ολότητας του ελάνιου αξιακού συστήματος των 33 ελάνιων πρωτοκόλων συνδυονόμων αποτελεί το απόλυτο, ύψιστο και μοναδικό δημιουργικό πλαίσιο δικαίου που ο δημιουργός του Αρτεμισόρας έγραψε, γείωσε και χάραξε προς όλους και για όλους. Μέσα από τις σελίδες του, ο αναγνώστης, ακολουθώντας τις ακριβείς αναλύσεις, διασπάσεις και συνθέσεις, θα ιχνηλατήσει και θα αντιληφθεί έννοιες που θα διευρύνουν σημαντικά το πεδίο της συνειδητότητάς του. Όλοι οι Ελληνάνθρωποι πρέπει να αποκτήσουν πλήρη γνώση του πανίερου ελάνιου αξιακού συστήματος για να γνωρίσουν όλες τις αλήθειες της ολότητας του ατόμου και να μάθουν με ακρίβεια τα πάντα για όλες τις ολότητες και πύλες που υπάρχουν μέσα στο ελάνιο αξιακό μας σύστημα. Παραγγείλε τώρα στα τηλέφωνα 216-800-9810 και 690-9969-698 ή ηλεκτρονικά στο www.κοσμοθέαση.com.